Μετά από μια σειρά σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων, ο ρωσικό στρατό προέλασε αθόρυβα και απροσδόκητα, καταλαμβάνοντα την κομμόπολη Μαγιόρσκα και πλέον βρίσκεται στι πύλε τη πόλη Φρουρίου του Τορέτσκ. Ταυτόχρονα, οι Ρώσοι έχουν προσεγγίσει την πόλη των 33.000 κατοίκων από βόρεια και νότια κατεύθυνση και δημιούργησαν από το πουθενά μια φωνική λαβίδα, όπω είχαν κάνει πιο πριν στο Μπάκμουτ και στην Ατφίβκα και τώρα στο Τσάζιφιαρ. Σημειώνεται ότι η ευνηδιαστική αυτοκύκλωση του Τόρετ ξεκίνησε μόλι πριν λίγε ημέρε. Οι Ρώσοι σκοπίμω αφήνουν ένα μέρο ανοιχτό, είτε για να βρουν διέξοδο οι Ουκρανοί και να αποχωρήσουν, είτε αν επιμείνουν να στέλνουν συνεχώ εφεδρείε και ενισχύσει στο εσωτερικό αυτού του ιδιότυπου καζανιού. Οι Ρώσοι αυτού του θύλακε του ονομάζουν κρεατομηχανέ, γιατί στην πραγματικότητα όποια Ουκρανική ενίσχυση εκεί μέσα αντιμετωπίζει το βέβαιο θάνατο. Ο ρωσικό στρατό απροσδόκητα εισχώρησε προ δύο ημερών στην περιοχή μεταξύ Νέα Υόρκη τη Ουκρανία και το Ρέτσκ στο Ντονέτσκ, προχωρώντα περίπου δύο χιλιόμετρα και εν συνεχεία εξαπέλυσαν μια ευνηδιαστική επίθεση και διέριξαν την άμυνα του εχθρού, προχωρώντα από την Κορλόφκα στο Ντονέτσκ. Μετά από μαζικέ αεροπορικέ επιδρομέ και βομβαρδισμού από το πυροβολικό, ομάδε τεθωρακισμένων ξεκίνησαν επιθετικέ επιχειρήσει σε πέντε περιοχέ. Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές αναγνώρισαν αμέσω τη ρωσική επιτυχία, η οποία όμως συνεχίζεται απρόσκοπτα. Δεν έχει δοθεί μια εξήγηση από τους Ουκρανούς γιατί γίνεται αυτό, αλλά όλα δείχνουν ανεπάρκεια στρατιωτικού προσωπικού. Το Τόρετσκ είναι μια πόλη στρατηγική σημασία και είναι τοποθετημένο ακριβώ στο κέντρο τη περιφέρεια του Ντονέτσκ. Υπάρχουν πολλέ ουκρανικέ οχυρωμένε τοποθεσίε μέσα και γύρω από την πόλη, οι οποίε δεν θα καταληφθούν με κατά μέτωπο επιθέσει. Θα ακολουθηθούν τακτικέ παρόμοιε με την Ατβίβκα: αποκλεισμό, έλλειψη εφοδίων και προσωπικού και στο τέλο, αποχώρηση των Ουκρανών.